Καλησπέρα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στη γενέτερα του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που νομίζω ότι τίμησε με την παρουσία του το νησί πάνω απ' όλα, διότι από ένα νησί το οποίο είναι στην Παραμεθόριο, το ότι κάποιος πέρασε από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ τιμητικό. Και αισθάνομαι και εγώ χαρούμενος που θα συνεχίσω για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο για να περαδοθεί η τετραετία που είχαμε εκλεγεί μαζί. Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίλιο, αγαπητοί φίλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί φίλες και φίλοι, καταρχήν εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Με μεγάλη μου χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίλιο για να βρεθώ κοντά σας και να συμμετέχω στην όμορφη εκδήλωσή σας. Παραμένω συνεπής στη δέσμευση που έδωσα πριν από ένα χρόνο ότι θα είμαι δίπλα στις ενώσεις. Γι' αυτό φρόντισα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τις ενώσεις και όποτε το επέτρεπαν οι υποχρεώσεις μου να τις επισκέπτομαι και να ενημερώνομαι για τις δράσεις τους αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Φίλες και φίλοι, σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο δέχεται πολλαπλές επιθέσεις. Σε αυτό τον πόλεμο εναντίον και της κυβέρνησης και των παραγόντων και οργανωμένων φιλάθλων που δέχονται επίθεση και οι άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτό το άθλημα χαρακτηρίζονται υποκειμενικά συλλήφθην ως βλαχοπρόεδροι και τους αποδίδονται υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί. Οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανό το ελληνικό ποδόσφαιρο με εθελοντική προσφορά σε αντίξωες συνθήκες. Και ο στόχος αυτών των επιθέσεων είναι να φύγουμε εμείς για να έρθουν στη θέση μας κάποιοι άλλοι, οι οποίοι αν δεν προέρχονται από τις ενώσεις, δεν ξέρω από πού θα προέρχονται για να διοικήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Την ίδια στιγμή, μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης υποστηρίζει ότι πρέπει να αλλάξει το εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ ή ότι πρέπει να φύγει η διετησία και να πάει στο Υπουργείο ή να πάει κάπου αλλού. Τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη υπάρχει σχετική διρεκτίβα την οποία οφείλουμε να ακολουθούμε. Εσχάτως δεν τους αρέσουν και οι αποφάσεις των τακτικών δικαστών, γιατί είναι πολύ αυστηρές, όπως λένε. Εμείς κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό είναι το χρέος απέναντι στο άθλημα που αγαπάμε. Και μέσα από την προσπάθειά μας θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση. Θα αγωνιστούμε για τις αξίες μας, για την ποιοτική αναβάθμιση του ποδοσφαίρου μας. Από την εθνική μας που πρέπει να επιστρέψει στις επιτυχίες μέχρι τις ερασιτεχνικές κατηγορίες και τα πρωταθλήματα των υποδομών. Τα τελευταία χρόνια ως Ομοσπονδία έχουμε πραγματοποιήσει μία σειρά από σημαντικά βήματα που ήδη αρχίζουν να αποδίδουν. Για τον θεσμικό εξυγχρονισμό με τους νέους κανονισμούς που καθιερώσαμε και οι οποίοι εφαρμόζονται ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα. Για τη δικαιοσύνη με τον ορισμό τακτικών δικαστών στα όργανά μας. Σε όλες τις βαθμίδες μετά από απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης. Για την αντιμετώπιση των χειραγωγημένων παιχνιδιών μέσα από τη συνεργασία με τη Sport Radar που είναι επίσημος συνεργάτης της UEFA. Για την ενίσχυση των εθνικών μας ομάδων με τη στελέχωση ενός εξαιρετικού επιστημονικού επιτελείου και την προσπάθεια που κάνουμε για τη δημιουργία σύγχρονου και μόνιμου προπονητικού κέντρου. Για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές για την επιμόρφωση των προπονητών και των διευθυντών για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις ενώσεις. Για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της Ομοσπονδίας παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης του ελληνικού ποδοσφαίρου στο νέο σκηνικό
που διαμορφώνεται στις διεθνείς συνομοσπονδίες. Και συνεχίζουμε, γιατί έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε και πάμε μπροστά. Με κατεύθυνση στο ποδόσφαιρο της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης, το ποδόσφαιρο των ίσων ευκαιριών και της διαφάνειας, το ποδόσφαιρο των σύγχρονων όρων της αγοράς. Αυτό το ποδόσφαιρο ονειρευόμαστε, αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε, γι' αυτό το ποδόσφαιρο θα αγωνιστούμε. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί αυτή η εκδήλωση ανήκει στο ποδόσφαιρο της Χίου. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ούτως ή άλλως βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις ενώσεις, με μοναδικό μέλημα το ποδόσφαιρό μας να ξεπερνά τα προβλήματα, να υιοθετεί τα καλά παραδείγματα και να αναπτύσσεται. Και θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε έτσι. Θερμά συγχαρητήρια σε όσους διακρίθηκαν τη χρονιά που πέρασε. Και εύχομαι σε όλους τους παράγοντες, τους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές της περιοχής να έχουν καλή χρονιά με υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλή χρονιά.